Ενίξα το σαρκό στην περί το μην οκτα ημέρος κατά την μητέρα ο άναρχος κατά τον πατέρα. Μεγάλη δεσποτική εορτή την περιτομή του Ιησού Χριστού. Ταυτόχρονα όμως, σαν αύριο, 1η Ιανουαρίου, γιορτάζουμε και μία άλλη μεγάλη γιορτή, την κοίμηση του εναγίης πατρός Σιμώνου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας του Ουρανοφάντορος, ενός Αγίου, ο οποίος είναι μέγιστος, πολύ μεγάλος, αυτό και ονομάστηκε Μέγας από την Αγία μας Εκκλησία. Ένας Άγιος ο οποίος μόλις σε 22 χρόνια χριστιανικής ζωής έγινε Μέγας. Βαπτίστηκε στα 27 του και εκοιμήθη στα 49 του. 49 χρονών εκοιμήθη. Στα 22 αυτά χρόνια χριστιανικής ζωής έγινε Μέγας. Και στα γράμματα και στη σοφία και στη θεολογία και στην άσκηση και στη φιλανθρωπία και σε πολλά 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 άλλα σημεία τη ζωή τη Εκκλησία μα. Συγκαταλέγεται στου τρει ιεράρχε. Κάτι το οποίο είναι πολύ σπάνιο. Είναι γνωστό ο Μέγα Βασίλειο για τη φιλανθρωπία του, για τη σοφία του, για την αγάπη του στα γράμματα, για τι σπουδέ του και για τη θεολογία του. Εγώ θα σα πω ένα άλλο χαρακτηριστικό γνωρισμάτι, το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό. Ήταν η γενναιότητά του, η αφοβία του. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν άφοβος μπροστά στις εξουσίες του καιρού εκείνου. Δεν τον ένοιαζε τι θα πει ο κόσμος, δεν τον ένοιαζε τι θα πει η άλλη επισκοπή του, δεν τον ένοιαζε τι θα πει ακόμα και ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Ο αυτοκράτορας τότε επί της γης ήταν ο Θεός. Μπορούσε να ανοιγοκλείσει το μάτι και να καεί μία ολόκληρη πόλη χωρίς καμία ενοχή για τις χιλιάδες που θα κεγόντουσαν ζωντανοί που θα σφαγιάζονταν. Και δεν τον έλεγχε και κανένας. Τόσο ισχυρός ήταν ο αυτοκράτορας στην εποχή εκείνη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην αφήνουμε τις παραδόσεις του τόπου μας και να ακολουθούμε ξένες παραδόσεις. Να μην κλείσουμε τη βρύση του σπιτιού μας και πίνουμε νερό από άλλες βρύσεις που δεν ξέρουμε τι νερό έχουν ή τι θα μας προσφέρουν. Γιατί πολλές φορές οι άλλοι μας δίνουν ένα πολύ ωραίο περιτύλιγμα και παίρνουμε το περιεχόμενο, ένα ωραίο γλυκό, το οποίο στη γεύση είναι καλό, αλλά εμπεριέχει δηλητήριο. Και στο τέλος αυτό μας θανατώνει, μας σκοτώνει. Και δεν μπορούμε να ζούμε στη ζωή. Μας αφαιρεί τη ζωή. Έτσι και οι ξένες παραδόσεις. Μας αφαιρούν τη ζωή. Μας αφαιρούν τη χαρά, μας αφαιρούν τον εθελοντισμό, μας αφαιρούν την πίστη μας, μας αφαιρούν την ανθρωπιά μας, μας αφαιρούν κάθε τι για το οποίο είμαστε υπερήφανοι και χαιρόμαστε για τους προγόνους μας. Και μας δίδουν ένα τίποτα, ξυλοκέρατα. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Μεγάλου Βασιλείου, ακολουθούμε την παράδοση του τόπου μας και με τον τρόπο αυτό είμαστε βέβαιοι πως θα έχουμε και τη συμπαράσταση του Μεγάλου Βασιλείου στον αγώνα αυτό της ζωής και στη νέα χρονιά που ο συμβατικός σε λίγες ώρες έρχεται. Αυτό σας εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα από την καρδιά μου, η νέα χρονιά να μας βρει και να σας βρει, να μας βρει όλους μας, γενναίους, άφοβους και αποφασισμένους να ακολουθούμε την παράδοση της Εκκλησίας μας,
την παράδοση του τόπου μας, που δεν μας αποκόβει από τον κόσμο, αλλά μας εξαγιάζει και μας κάνει να είμαστε μέσα σε όλα, παντού σε όλα, αλλά όχι στην αμαρτία. Ο χριστιανός είναι μέσα σε όλα, αλλά δεν αμαρτάνει. Ο χριστιανός είναι παντού πρώτος, αλλά δεν αμαρτάνει. Ο χριστιανός είναι πανταχού παρών, αλλά δεν αμαρτάνει. Αυτό μας κάνει η παράδοση. Μπορούμε όλα να τα κάνουμε, αλλά να μην αμαρτάνουμε. Με τον τρόπο αυτό και σε αυτή τη ζωή είμαστε όσο μπορούμε χαρούμενοι, αλλά και στην κερδίζουμε και την άλλη ζωή. Αυτό σας το εύχομαι για τη νέα χρονιά. Αμήν. Διότους ανθρωπίνη προσέλαβες, Θεός ο κατουσίαν πολιές, πράγμε Κύριε, εγώμαν εκπληρών περιτομή, θελήψη καταδέχεις αρχική. Βασιλείου, του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίου Σου και κατάπληψον εφημάς τους θεταθόρατα αυτά ευθρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά Σου, ότι επισήλ πήκαμεν το ζώνη Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείωσων τολών, ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες Παναφράδου σου Μητρός, Πεναγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντως σου των Αγίων. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου σε όλους σας, στους καλούς κληρικούς της επαρχίας αυτής, στους γέροντες και στις γερόντισες των μοναστηριών μας, στους μοναχούς και στις μοναχές, κυρίως στους άρχοντες του τόπου μας και στους ευεργέτες του τόπου μας, και κυρίως σε όλους εσάς, τον ευλογημένο και πιστό λαό του Θεού, να έχετε τη νέα αυτή χρονιά το πολυτιμότερο επί της γης αγαθών, που είναι η υγεία, δύναμη, φωτισμό, ενίσχυση, θέληση, ευτυχία, χαρά, ειρήνη, αγάπη, πίστη και ό,τι ο καθένας έχει ανάγκη. Μακάρι φέτος να μας ακούσει ο Θεός και να πραγματοποιηθεί αυτό που έχει ο καθένας στην καρδιά του. Και να δείτε τον εαυτό σας και τις οικογένειές σας και τους δικούς σας ανθρώπους όσο πιο ψηλά επιθυμείτε. Και να έχουμε ειρήνη στον κόσμο, να σταματήσει η αιματοχυσία, να μας σταματήσουν οι διωγμοί και οι κατατρεγμοί των απλών φτωχών και ανθρώπων που αδικούνται από τους μεγάλους, τους δυνατούς και τους ισχυρούς, και να επικρατήσει επιτέλους σε όλη τη γη αυτό που πάντα ευχόμαστε. Μία χριστιανική ειρήνη, μία ομόνοια, μία ενότητα. Άνθρωποι είμαστε. Τι έχουμε να χωρίσουμε? Ξέρετε, ο καθένας φεύγοντας ούτε δύο μέτρα δεν θα πάρει μαζί του. Και τα σάβανα τσέπες δεν έχουν. Τίποτα δεν θα πάρουμε μαζί μας φεύγοντας. Θα πάρουμε μόνο την ψυχή μας και ό,τι φοράει η ψυχή μας. Τις καλοσύνες μας ή τις κακίες μας. Όλα τα άλλα θα μείνουν εδώ. Γιατί χρειάζεται να τρογόμαστε μεταξύ μας? Δεν υπάρχει λόγο. Οπότε το λέω σε εσάς. Αυτό πάντα που είναι κάποιοι άλλοι, τρανοί, μεγάλοι, όχι εθισσα. Εμείς εδώ είμαστε φιλήσυχοι άνθρωποι και ειρηνικοί. Παρά όλα αυτά όμως, ας το έχουμε και στην καρδιά μας. Δεν χρειάζεται να τρογόμαστε με τίποτα. Όλα είναι καλά. Με τον ένα τρόπο και τον άλλο τρόπο, ο Θεός θα φέρνει έτσι, που και τη νέα αυτή χρονιά πιστεύω να μας βγουν όλα σε καλό. Αυτό το έχουμε σε εσάς μέσα από την καρδιά μου. Η νέα αυτή χρονιά να είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Πολύ ανώτερη, πολύ πιο αγιασμένη και πολύ πιο ευτυχισμένη. Διευχώ Πατρός και του Υιού
του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλόπιτα. Το πρώτο πάτα κομμάτι είναι του Χριστού. Το άλλο της Παναγίας. Το άλλο του Αγίου Βασιλείου. Και του Αγίου Δημητρίου που μας φιλοξενεί στον ναό. Το άλλο του Αγίου Βασιλείου. Βέβαια, θα έρθει να το πάρει. Thank you.